Για πάμε στο μακελιό, στο Στέφανο Χίο. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα, Στέφανε. Είδες τα πλάνα που έχουμε από τα Γιάννητσά με τον κύριο Γιαννούλη. Δεν μας δημιουργεί κάποια... Όχι, δεν είπα ότι μας δημιουργεί έκπληξη. Κάτι. Απλά θεωρώ είναι αυτό που είπε ο κύριος Θεαβριανάκης. Πήγε σε μια προγραμματισμένη, αν θέλεις, βόλτα στο κέντρο μιας περιοχής, μαζί με το επιτελείο του, και εκεί ο κόσμος που έπινε το καφέ του ήθελε να διαμαρτυρηθεί ή να πει την αλήθεια, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα. Εγώ πιστεύω ότι... Κατάλαβε ο κύριος Γιαννούλης ότι δεν είναι ούτε 2, ούτε 4, ούτε 5, ούτε 10 άτομα που είχε πει στην κρατική φυλάκιση. Είναι πολύ επικής η στάση του κόσμου απέναντι σε ανθρώπους, και καλά κάνουν, προδότες, οι οποίοι τους αποκαλούν στα μούτρα τους φασίστες, γιατί ο κύριος Γιαννούλης έχει χρησιμοποιήσει βαρύτατους χαρακτηρισμούς και ότατους χαρακτηρισμούς, προσβλητικούς, ναι, χαρακτηρισμούς για τον κόσμο και για την κοινή γνώμη και για τον ελληνικό λαό που διαμαρτυρήθηκε για την βρωμερία αυτή συμφωνία των Πρεσπών. Και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά φιλιρινικές οι εκδηλώσεις του κόσμου, που όμως είδατε ότι είναι, όπως είπε και ο κ. Σταυρανάκης, αυθόρμητες. Δηλαδή, ένας πατέρας που κρατούσε το παιδικό παιχνίδι, νομίζω, κρατούσε, ναι, στα χέρια του. Ναι, ακριβώς, που γινούσε από την πόρτα με την κόρη του. Ναι, δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο, δεν είχε καμιά όρεξη τώρα ο άνθρωπος να βλέπει μπροστά του αυτές τις φάτσες, μην τις χαρακτηρίσω τώρα, των συμμοριτών, οι οποίοι γυρνάνε επίτηδες και προκαλούν τον κόσμο για να δείξουν αν έχουν αποδοχή, εν πάση περιπτώσει, εκτόπισμα κλπ. Που πάρε καραμήτρο στα καφενεία της περιοχής να πεις τι για τον κόσμο. Ο άλλος του είπα, ακούσατε, μη μ' ακουμπάς ρε, μη μ' ακουμπάς ρε, μη μ' ακουμπάς, θα λερωθώ, θα λερωθώ όταν σε ακουμπήσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν τα πω εκεί και τη σηκωθεί, και του λέει ο άλλος. Λοιπόν, αυθόρμητες, λαϊκές εκδηλώσεις. Αντιδράσεις. Έτσι όπως μιλάει ο κόσμος με τη λαϊκή του φωνή στο καφενείο και όπως θέλει μερικές φορές να μιλάμε και εμείς. Άντε ρε από εκεί να πούμε, φύγε από εδώ ρε. Έτσι λέει, έτσι μιλάει ο κόσμος. Τι θέλετε να πει ο κόσμος? Υπάγεται όπισθενε μου, υπάγεται έμπροσθενε μου, απομακρυνθείτε απ' εμέ. Τι να πει ο κόσμος? Άρε φύγε από εκεί ρε, άρε φύγε από εκεί. Τώρα λέω ότι έτσι του πω ο κόσμος. Να δούμε, Στέφανε, με συγχωρείς, κυρία Παραδείση, να δούμε πόσα άτομα τον ακολουθούσαν. Νομίζω ήτανε 4 μπροστά και άλλοι 3 πίσω. Το επιτελείο του είναι ουσιαστικά, ναι, δεν έχει σημασία. Αυτό θέλω να πω, το επιτελείο. Δεν έχει σημασία, δηλαδή, πάνω το παρακολουθούσαν. Ήταν αποψηλωμένο σαν κοκκίτα, μη μ' ακουμπάς, του λέει. Δεν ήταν μόνο το επιτελείο. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει, νομίζω η ελληνική αστυνομία, αν δεν με απατάει μνήμη, μπορεί να το έχει δώσει αστυνομικό να έχει δίπλα. Γιατί είπε ότι φοβάται, λέει, τις εκδηλώσεις του κόσμου. Γιατί... πρέπει να έχει και αστυνομικό συνοδό δίπλα του. Τον οποίο, κύριε Σταυριανάκη, τον πληρώνει ένας πολίτης. Εγώ τον πληρώνω από τσέπη μου και εσύ. Ωραία. Τα γνώρισε αυτό. Όπως και αν έχει το πράγμα, αυτούς που είχε δίπλα του δεν ήταν 7 άτομα. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάνε τώρα να κάνουν τι, τους καμπόσους. Με τι, με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, πρώτον, και δεύτερον. Ποιος θα το πληρώσει αυτό να βγει αύριο περιφερειάρχης? Δεν θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός? Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, δεν τους θέλει αυτούς. Δεν θέλει να τους πληρώνει άλλο. Τέλος. Είναι ξεκάθαρη η άποψή του. Πρέπει να αφήσει αυτά ο κύριος Τσίπρας με τις περιοδίες στο Βελβετό και λοιπά, και θα κάνω και θα διάξω. Έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Κάθε μέρα θα βρίσκεται σε διαφορετική περίοδο. Βεβαίως, ξεκινάει από τη Μεγάλη Δευτέρα και συνεχίζει. Θα οργώσει ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτές οι εκδηλώσεις, αν θα έχουν face control. Αυτό δεν το ξέρω, Στέφανε. Πάντως, έχει καμιά κύλη από τις φορτωμένες εκδηλώσεις. Δεν ξέρω. Σήμερα όμως πώς τον είδε στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις? Πολύ ωραίο θέμα. Είναι πολιτικός ψεύτης, διότι αυτό το οποίο εμείς βγάζουμε αύριο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο αδίστακτος παραμυθατζής και Μινχάουζεν, που θα πάει στη Γερμανία όπως έκανε πριν από 4 χρόνια. Θα πάει στη Γερμανία με τη βούληση της Βουλής των Ελλήνων, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και θα πάει και θα διαπραγματευτεί το αίμα των νεκρών του 44. Το αίμα της φαγής των Ναζί, θα πάει και θα το διαπραγματευτεί, κυρία Παραδείση. Για να πάρει ωφέλη
Δεν θα διστάσει να πάει να διαπραγματευτεί. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Του λαού, επικοινωνιακά. Τι επικοινωνιακά. Το κάνει τα πάντα. Το θέμα είναι δεν θα γίνει πριν διαπραγμάτευση. Θα πάει να παζαρέψει. Τι θα πάει να παζαρέψει το δίστομο της, την Βίανο στην Κρήτη, τα Καλάβρητα και το αίμα των νεκρών προγόνων μας. Για να πάρει κομματικά ωφέλη και να μείνει στην εξουσία. Είναι σίγουρο ότι θα το κάνει για τόσο αδίστακτο ότι είναι μέσα στο σχεδιασμό. Αλλά είναι εγώ, όπως και τις άλλες διαπραγματεύσεις που ήρθε με άδεια χέρια, έτσι θα έρθει και σε αυτό το θέμα. Θυμάσαι πολύ χαρακτηριστικά ότι έχει κλείσει. Δεν μπορεί ο κυβερνητικός, ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος να λέει ότι το θέμα έχει διευθετηθεί. Έχει βγάλει η γερμανική κυβέρνηση ξεκάθαρη νότα εδώ και πολύ καιρό και την επαναλαμβάνει σήμερα. Για μας η ιστορία των γερμανικών αποζημιώσεων και των κατοχικών δανείων. Έχει τελειώσει. Λοιπόν, τι κάνει η Βουλή εκεί πέρα? Μας παίζουν τον παπά. Πρώτον. Δεύτερον, ακούσαμε, επειδή εσείς κάνετε κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, ακούσατε κανένα ποσό των γερμανικών αποζημιώσεων? Όχι. Που φτάνει ποτέ, ποσού των γερμανικών αποζημιώσεων? Όχι. Το ποσό που έχω ακούσει γερμανικό αποζημιώσεων είναι μόνο από τον Γιώργο Καρατζαφέρη στη Βουλή τα προηγούμενα χρόνια. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Κανα δυο ακόμα, οι οποίοι είναι ιστορικοί και ασχολούνται με το θέμα. Και ένας ακόμα, ο συγγραφέας και ιστορικός και δημοσιογράφος και φίλος, ο Δημοσθένης ο Κούκουνας, ο οποίος έχει προσδιορίσει μέσα από βιβλία του το ποσό, το ύψος των γερμανικών αποζημιώσεων, ότι είναι στα 550 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, δηλαδή, με λίγα λόγια, συμψηφίζει στο δημόσιο χρέος της χώρας. Το είπαμε στην αρχή. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, δεν μιλάνε για ποσό. Το τρίτο, κοροϊδεύουν την κοινωνία λέγοντας ότι θα πάνε να διεκδικήσουν. Με ποιον εκπρόσωπο? Με τον καθομολογίαν και καθέξιν ψεύτη? Με τον πρωθυπουργό της χώρας? Έναν αγράμματο άνθρωπο, ο οποίος βγαίνει σε συνεντεύξεις και εξευτελίζει την Ελλάδα. Όχι τον εαυτό του. Εξευτελίζει τους Έλληνες. Κάνει κάποια λάθη ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι το άγχος που τον οδηγεί στα λάθη. Το βλέπεις, Στέφανε. Το βλέπει, Στέφανε, ότι η Σοφία. Η άσχημη ψυχολογική τον κατάσταση. Τον συμπαθεί η Σοφία, το βλέπει. Μπορεί να ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν έχει παιδεία, μην το πω. Επιμένεις εσύ, δεν έχει παιδεία. Είναι πολιτικός μηχανικός. Έχουμε βγάλει τόσα πράγματα. 10 χρόνια έκανε να βγάλει το Πολυτεχνείο. 10 χρόνια. Δεν πάει. Εγώ ξέρω ότι έχει πτυχίο. Δεν διάβασε. Ήρθε από τη Βουλγαρία με χαριστική διάταξη από το μακαρίτη του Γεράσιμου Αρσένη. Τι ώρα να βγάλουμε πια? Όλα τα έχουμε πει στον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι αστοιχείωτος. Τέλος. Δεν ξέρει ελληνικά. Ξέρει αγγλικά όμως. Εκεί... Μακάρι να ξέρει και αγγλικά. Εκεί θα συμφωνήσουμε. Τα αγγλικά του είναι καλύτερα από τα ελληνικά του. Για να καταλάβετε γιατί... Τουλάχιστον κάπου είναι καλός. Γιατί τον έχεις βγάλει τελείως. Είπε ότι είναι καλύτερα. Δεν είπε ότι είναι καλά. Θα πάει στη Μέρκελ να διαπραγματευτεί. Στις δημόσιες σχέσεις όμως είναι καλός. Στη βούληση των Ελλήνων βουλευτών. Σε ποια γλώσσα θα μιλήσουν, μπορεί να μπει. Και εκεί θα αρχίσει πάλι να κάνει αυτά τα οποία του καταμαρτυρεί εκ των υστέρων ο κύριος Καμένος με το σποτάκι, με τη μουσική του ύμνου του Μουσολίνη. Εντάξει, μισό λεπτό του τώρα. Του Μουσολίνη. Μισό λεπτό, γιατί το έχουμε εδώ και το νομίζω το απόσπασμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το ακούσουμε, να το παρακολουθήσουμε, παιδιά. Ωραίο το σποτάκι. Τώρα μπορεί να έκανε λάθος. Λες να είναι τυχαίο γεγονός. Εσκεμμένο νομίζω είναι. Εσκεμμένο νομίζω είναι. Εσκεμένο, για να κάνει λες. Πλάκα. Αλλά με αυτά δεν κάνεις πλάκα, κύριε. Μα είναι δυνατόν να κάνεις πλάκα με τέτοιο Υπουργέ Εθνικής Άμυνας? Δεν κάνεις πλάκα με το να βάζεις κατά διαβολική σύμπτωση, κατά λάθος, γιατί έτσι σου είπαν οι στρατηγικοί σου σχεδιαστές του και πολιτικού σχεδιασμού. Οι στρατηγικοί σχεδιαστές είχαν αυτή τη ιδέα. Ότι πρέπει να βάλεις τον ύμνο και τον πεάνα του Μουσολίνη, του φασίστα. Σε διαφημιστικό προεκλογικό σποτ να βάλεις τον ύμνο του Μουσολίνη, είναι δυνατόν? Δημοκρατικού ευρωψηφοδελτίου. Είμαστε σοβαροί. Τώρα το δημοκρατικό, εντάξει. Πάμε λίγο να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί έχει δίκιο ο Στέφανος. Bravo, Thanasis. Thanasis, hier, komm. Bravo, Thanasis. Sitz, aufstehen, roll.
Kohle ist Hummel. Kein Geld. Bravo. Εντάξει. Κοιτάξτε, αν το βάζε, εγώ σας λέω ένα πράγμα. Αν το βάζε αυτό το σποτ, ναι, ένα κόμμα που το χαρακτηρίζουν στην Ελλάδα ακροδεξιό. Θα είχαν γίνει αυτή τη στιγμή προσαγωγές, κύριε Σταυριανάκη, συλλήψεις, θα είχαν οδηγηθεί άνθρωποι στον ανακριτή, θα είχαν κατηγορηθεί για φασιστική προπαγάνδα, θα είχαν προφυλακιστεί χωρίς, σε 5 λεπτά. Χωρίς αμφιβολία. Γιατί έδωσε μισό λεπτό τώρα, για να γίνουν όλες αυτές τις διαδικασίες, πρέπει κάποιος να δώσει σημασία σε ένα διαφημιστικό προεκλογικό σποτ. Εσείς το είδατε πουθενά το προεκλογικό σποτ το συγκεκριμένο? Εγώ πουθενά. Ασχοληθήκε κανείς? Άρα λοιπόν μόνο εμείς είχαμε εδώ τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε από περιέργεια, και ευτυχώς που έχουμε και τον κύριο Φλωράτο που γνωρίζει τα πάντα όσον αφορά τα μουσικά ακούσματα της ιστορίας και μας λέει αυτό το κομμάτι μας πηγαίνει εκεί. Και έρχεσαι και εσύ και το επιβεβαιώνεις. Το θέμα το μεσημέρι βγήκε από την εκπομπή του Γιώργου Κατζαφέρη. Λοιπόν, ο οποίος το πιάσε, γιατί εντάξει, ασχολείται ο άνθρωπος, είναι και δημοσιογραφικός ιστοριοδίφης, έχει μια τάση να ασχολείται με αυτά, μπράβο του που το έβγαλε. Αλλά το θέμα είναι, μήπως αυτό ήθελε ο κ. Καμένος, να ασχοληθούμε μαζί του και να γίνει, να αρχίζει να... Γιατί το πρωί, αύριο, θα αρχίσει, θα παίζει τα πρωινάδικα, μην νομίζετε τώρα αυτό, έτσι. Θα παίζει τα πρωινάδικα. Ιστορία έκανε, ναι, τζερτζελέ έκανε ο Καμένος τώρα, γιατί να σας πω και κάτι. Όταν έχεις λύσει το οικονομικό πρόβλημα της ζωής σου, γιατί νομίζω ότι το έχει λύσει ο κύριος Καμένος. Πάντα ήταν από μια εύπορη. Υπονοείς κάτι? Δεν υπονοώ κάτι, για να μην παρεξηγούμαστε, είναι από μια εύπορη οικογένεια. Νομίζω ότι χόμπι έκανε με την πολιτική ο κύριος Καμένος εδώ και χρόνια. Δεν νομίζω ότι είχε ανάγκη τα χρήματα που έπαιρνε από τη βουλευτική ασυλία. Είναι από εύπορη αποζημίωση. Είναι, ναι, τη αποζημίωση. Είναι από εύπορη οικογένεια. Δεν νομίζω ότι είχε ποτέ πρόβλημα ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, βιοποριστικό τουλάχιστον. Άρα δεν νομίζω ότι είχε και σκοπό να κλέψει από την πολιτική. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα λοιπόν τζερτζελέ κάνει. Εγώ και δεν πάλι βλέπω και τζερτζελέ. Δηλαδή μπαίνει στη Βουλή για να κάνει τζερτζελέ, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν τον βλέπω ιδιαίτερα στεναχωρημένο φεύγοντας από το Υπουργείο. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και με καλύτερα ανθρώπινα χαρακτηριστικά από ότι ήταν το πιο σκληρός πριν, όταν ήταν υπουργός. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα του έχει φύγει το άγχος και μπορεί και παίζει μπάλα όπως παίζει. Απλά δεν σηκώνει το βάρος. Απλά δεν σηκώνει βάρος αμαρτιών μιας κυβέρνησης εφάμαρτης. Καλά, κύριε Σταυριανάκη, μην αγιοποιήσουμε και την προσπάθεια που έκαμε. Δεν τρελαθούμε κιόλας. Όχι, δεν υπογραώνεται να απολογείται σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται σήμερα. Ο ίδιος ότι είπε τάπε τότε. Τώρα δεν έχει να λέει. Ο ίδιος δεν ήταν πρωταγωνιστής. Δηλαδή έβαλε το σκυλάκι ότι ζητάει και είναι το σκυλάκι της κυρίας Μέρκελ. Συγγνώμη, ο ίδιος δεν ήταν το σκυλάκι της κυρίας Μέρκελ. Μέσα σε μια κυβέρνηση δεν ήταν. Αυτός δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήταν υπουργός. Ο ίδιος δεν ψήφισε το μνημόνιο. Ο ίδιος δεν ψήφισε τα πολυνομοσχέδια. Δεν ήταν μόνο το σκυλάκι, υποδεχόταν και τις προσωπικότητες στο αεροδρόμιο. Βέβαια, πόσες φορές τον είδαμε στο αεροδρόμιο, τι ωραίες φωτογραφίες, τι ωραίες κινήσεις. Ακριβώς. Ο Καμένος πήγαινε. Μην τρελαθούμε τώρα. Πέραν αυτών, εγώ άλλο ήθελα να πω. Ναι. Δεν έχει πια, δεν φαίνεται να έχει άγχος, να προβληματίζεται. Έχει αποδεχτεί την ήττα του, έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι πιθανότατα να κάνει μία ακόμα συμμαχία όταν έρθει η στιγμή με τους Μητσοτάκηδες. Εγώ το βλέπω κάπου καλύτερα. Δεν το βλέπω να πηγαίνει εκεί. Βλέπω ότι θα πολλές φορές αναφερθούμε στον κύριο Καμένο και πολλές φορές θα γελάσουμε με αυτά που θα αποκαλύπτει σιγά σιγά για την κυβέρνηση. Αυτό είναι ευχάριστο. Γι' αυτό λέω, πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε και θα ακούσουμε τον κύριο Καμένο και θα διασκεδάσουμε επίσης με τον τρόπο που θα τα βγάζει, με τον τρόπο που θα αποκαλύπτει και με τον τρόπο που θα παίζει με τα πρόσωπα, δημιουργώντας τζερτζελέ, όπως είπε Στέφανε. Εσύ, Σοφία μου. Νομίζω ότι είναι προβοκατέρ, όπως το λέτε και εσείς. Έτσι, πες. Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ δεν την έχω. Εγώ δεν πιστεύω ότι η αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση είναι σοβαρή και δεν είναι, όπως το λέμε, προβοκατόρικη. Καλά, την Παρασκευή τόσο ή άλλως έρχεται το θέμα του κυρίου Κοτζιά. Θα δούμε. Θα πάρουμε μία γεύση. Πάμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Φλωράτος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κοτζιά, και να μας κάνει ένα σχόλιο όσον αφορά το διαφημιστικό και συνεχίζουμε σε λίγο. Στέφανε, με την προσπάθεια και την τροπή, την έντροπη που έχουμε από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την γενοκτονία των ποντίων. Πάμε όμως να ακούσουμε το σχόλιο του κύριου Φλωράτου. Καλησπέρα σας.
Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο σποτάκι πραγματικά δείχνει έτσι μια αυτογνωσία για τον κύριο Καμένο, μάλλον είναι ενδεικτικό του εαυτού του. Ναι. Βέβαια εγώ έχω μια έκδοση της μουσικής με λόγια, δεν ξέρω αν μπορείτε να την ακούσετε. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, για ακούστε λίγο. Οι στίχοι τι λένε? Κύριε... Ωραία, κύριε Φλωράτο, να τα αφήσουμε εκεί. Κύριε Φλωράτο, μας ακούτε? Ας πει κάποιος τον κύριο Φλωράτο ότι πρέπει να το διακόψουμε, γιατί δεν... Κύριε Φλωράτο, μας ακούτε τώρα? Κύριε Φλωράτο, μας ακούτε? Το σταμάτησα, αλλά ο κύριος Φλωράτος μας ακούει? Δεν ξέρω. Ελίγησε ο άνθρωπος από τη συγκίνηση, από το βέος, πιθανότητα τη βαρύτητα του ύμνου, του φασιστικού ύμνου του Ντούτσε. Ωραία, αυτός... κύριε Φλωράτο, ακούσαμε ένα απόσπασμα. Απλά ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι λίγο περίεργος. Για πείτε μας. Ναι, πάντως σαφέστατα το τραγουδάκι είναι ο εθνικός ύμνος της Ιταλίας του Μουσολίνη. Μάλιστα. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Ωραία. Τις γερμανικές αποζημιώσεις που λέγατε πριν, ναι. Η διευθέτηση έχει γίνει με τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953. Και εκεί ήταν πάρα πολύ ευνοϊκή προς τους Γερμανούς. Κουρέψανε καταρχήν ένα περίπου 62% των χρεών της Γερμανίας. Ναι. Ορίσανε ότι τα επιτόκια θα μπορεί να είναι από μηδενικά έως 5,5% το πολύ, και μάλιστα βάλανε όρους ότι η Γερμανία θα μπορεί να αποπληρώνει χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η οικονομία της, και ότι οι όποιες διαφωνίες θα λύνονται στα γερμανικά δικαστήρια και με όρους βεβαίως που θα μπορεί ακόμα και αν υπάρχει καταδίκη από ξένο δικαστήριο το γερμανικό δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση. Πάρα πολύ. Οπότε δεν έχουν ακριβώς απεμποληθεί, αλλά ουσιαστικά οι όροι εκείνης της συμφωνίας είναι τέτοιοι που αν δεν γουστάρει η Γερμανία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Επιβεβαιώνεται αυτό. Επομένως πράγματι ο κύριος Τσίπρας κοροϊδεύει τον κόσμο. Ωραία. Κύριε Φλωράτο, επιβεβαιώσατε για αυτά που είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε στο επόμενο θέμα, Στέφανε. Για την ιστορία να πούμε ότι η συμφωνία επικυρώθηκε μεταξύ του Εθνάρχου Καραμανλή και του Αντενάουερ, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε στο επόμενο θέμα σχετικά με τη γενοκτονία των Ποντίων και αυτό που έγινε στην Ευρωβουλή, όπου Έλληνες ευρωβουλευτές και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κινάλ και από το Ποτάμι αρνήθηκαν να γνωριστεί η μέρα γενοκτονίας των Ποντίων. Αυτό σε ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βέβαια οι Πόντιοι αυτή τη στιγμή αντιδρούν και είναι οργισμένοι με τη στάση των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Έχουν και όνομα αυτοί. Βέβαια. Έχουν, σαφώς και είναι έχουν το Κινάλ, είναι η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι. Και το Ποτάμι. Ναι, έχουν και όνομα τεπώνυμα αυτοί, έτσι. Νομίζω είναι η κυρία αυτή η όμορφη ψηλή, αυτή η Μπουμπουλίνα, η κυρία Καϊλή, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι η κυρία Καϊλή ή δεν ήταν η κυρία Καϊλή? Δεν μπορώ να πάρω. Υπάρχει, αναφέραμε στους βουλευτές, γιατί θα, Στέφανε, έχω να σου πω ότι λέει από τους 23 ήταν μόνο 7. Παρόντες. Τα ονόματα αυτών των ανθρώπων τα έχουμε? Σαφώς και έχουμε τα ονόματα. Μπράβο. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα σε ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αγγίσουν τις ψυχές των Ελλήνων, οι Έλληνες ευρωβουλευτές έκαναν τουρισμό. Δεν ήταν καν στη συνεδρίαση. Και αυτοί αυτό που ήταν. Και αυτοί που ήταν, τι κάνανε? Ακριβώς. Ήταν ακόμη χειρότερο αυτό που συνέβη. Ποιο λέω? Εγώ ξέρω ότι ο μόνος που επέμεινε και χτες μας βομβάρδισε με το συγκεκριμένο θέμα, ήταν ο κύριος Νότης Μαριάς. Κατά μεγάλη του απογοήτευση, ο άνθρωπος έβαλε δύο ανθρώπους δικούς του και μας έστελνε μηνύματα ότι όλοι οι ευρωβουλευτές της Εθνικής Ελλάδος απήχαν από ψηφοφορία και πούλησαν το θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων. Αυτά να τα βλέπει ο ελληνικός λαός
τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές στις 26 Μαΐου και να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις του. Μισό λεπτό δηλαδή, εγώ να καταλάβω, οι υπόλοιποι τι κάνανε, πίνανε ούζο. Ούζο πίνανε. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Είπαμε, η Εθνική Ελλάδος δεν συνένεσε στο να ψηφίσει για τη γενοκτονία των ποντίων. Πούλησε τον ελληνικό λαό. Ωραία. Για πάμε στον κύριο Χάρη Τσιρκινίδη. 7 άτομα άκουσα ότι ήταν μόνο, έτσι. Συγγραφέας αλλά και στρατηγός. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία για τη γενοκτονία των ποντίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για πώς νιώθετε, κύριε Τσιρκινίδη, όταν Έλληνες βουλευτές απέχουν από τη διαδικασία ή ψηφίζουν αρνητικά για τη γενοκτονία των ποντίων? Καταρχήν, για μένα έπρεπε να τεθεί ως η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής. Ναι. Ανεξάρτητα με αυτό, σκεφτείτε, αφού για τη γενοκτονία των ποντίων αυτοί πήραν αυτή τη στάση, σκεφτείτε αν ήταν το πραγματικό συνολικό γεγονός που αφορά όλους τους Έλληνες της Ανατολής. Για τη γενοκτονία δηλαδή των Ελλήνων της Ανατολής. Αυτά πλέον έχουν βγει με βάση στοιχεία. Όχι στοιχεία μόνο της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Αμερικής, διεθνή δηλαδή έγγραφα τα οποία είχαν γραφτεί εκείνη την εποχή. Από αυτήν την πλευρά δείχνει ότι δεν έχουν μελετήσει καθόλου το θέμα, αλλά εκφράζουν μια τοποθέτηση πολιτική που κατά τη γνώμη τους τους βολεύει, διότι κάπου εξαρτώνται το βόλεμα, κάτι θέλουν να εξυπηρετήσουν. Στα θέματα όμως τα εθνικά δεν μπορεί να σκεπτόμαστε έτσι και να ενεργούμε έτσι. Τα βιβλία αυτά, οι έρευνες αυτές έχουν ολοκληρωθεί και για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής σε συνολικά, των ποντίων, της Δυτικής Μικρασίας, των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης. Είναι ένα συνολικό θλιβερό έγκλημα το οποίο διεπράχθηκε και το οποίο να αριθμεί χιλιάδες θυμάτων και όχι μόνο τα 350 των ποντίων, τα οποία 350.000 των ποντίων, τα οποία και αυτά αρνούνται. Είναι ντροπή, κύριε Τσιρκνίδη, αυτό που έγινε στην Ευρωβουλή. Αυτό δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι σωστό, αλλά το θέμα είναι και οι Έλληνες βουλευτές πήραν αρνητική στάση, φύγαν, αποχώρησαν, τι κάνανε. Μα δεν ψήφισαν υπέρ της γενοκτονίας του Πατέν. Οι περισσότεροι δεν ήταν, 4 νομίζω ήταν. Συμμετείχαν από ό,τι διαβάζω εδώ, από τους 27 ήταν μόνο οι 7. Λοιπόν, άρα όταν μας αδικούν σε όλα τα θέματα, σε όλα τα θέματα τα εθνικά, έτσι ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο, τους ενδιαφέρουν καθένα που πάει εκεί για να εισπράξει το μισθό του, τι άλλο προνόμια μπορεί να έχει. Μόνο πηγαίνουν λοιπόν, αυτό που λέτε κύριε Τσιρκινίδη είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πηγαίνουν εκεί μόνο για τα προνόμια ή μόνο για το ταξίδι, μόνο για το τουρισμό, μόνο για τα δώρα και τίποτα άλλο. Εδώ, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Εδώ καλά, από ό,τι βλέπω, σύμφωνα με το ένα, κύριε, έχει να κάνει και με ποιοι βουλευτές έλειπαν και περισσότεροι. Οι περισσότεροι αποσυριάζουν, δεν τους ενδιαφέρει. Ποιοι ψήφισαν υπέρ, αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό το είπαμε ούτως ή άλλως. Τα ονόματα λέω. Ακούστε κύριε Σταυρενάκη. Είναι ο Νίκος ο Κουντής, ο Κωνσταντίνος ο Παπαδάκης, η Κούνεβα, ο Επιτίδιος, ο Φουντούλης και ο Συνοδεινός. Ο Ελευθέριος Συνοδεινός. Οι υπόλοιποι έλαμψαν για τις απουσίες τους. Ακριβώς. Και οι πρόεδροι των ομάδων τους ήταν αντίθετοι με τη γενοκτονία των ποντίων. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει μια σοβαρότατη αντιπαράθεση. Μάλιστα. Μεταξύ του κυρίου Νότι Μαριά και της κυρίας Σέβα Σκαϊλή. Ο κύριος Μαριάς, δεν μιλώ για λογαριασμό του, καταρχήν δεν έχουμε και τις ίδιες ιδεολογικές πεπιθήσεις. Όχι, αλλά ήταν εκεί. Ο κύριος εκεί. Μαριάς έχει βγάλει μια ανακοίνωση πριν από λίγο, η οποία είναι οξύτατη. Απαντώντας στη λασπολογία της κυρίας Σκαϊλή στην εκπομπή του κυρίου Λιάτσου, θα ήθελα να της επισημάνω ότι ενός κακού μύρια έπονται. Αντί να κάνεις την αυτοκριτική σου, λέει ο κ. Μαριάς, που έλαμψες δια της απουσίας σου, αυτό αναφέρει επακριβώς, από την επίμαχη ψηφοφορία, μου μιλάς και με κατηγορείς για πατριδοκαπηλεία. Γιατί προφανώς βγήκε η κυρία Καϊλή το βράδυ στην εκπομπή του κυρίου Λιάτσου, του υπερασπιστή του συστήματος, για να την βγάλει λάδι. Αλλά δυστυχώς η ψηλιά, λιγερόκορμη και η παρισσόκορμη του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν εκεί.
και η κυπαρισσόκορμη και η λιγερόκορμη θα δώσει λόγο πριν από τις ευρωεκλογές. Μαύρο στην Καϊλή. Μαύρο, κατάλαβα. Αυτά. Μαύρο, όχι, δεν υπάρχει αυτά. Δεν τη μαύρο, δεν δίνει εσύ μαύρο. Ακούστε, κυρία. Είναι υποψήφια, υπάρχει μια θητεία, υπάρχει μια πρωτοβουλία. Άρα θα ολοκληρωθεί εδώ, μέσα από το ελληνικό. Θα τελειώνει εδώ. Όχι, δεν πάει. Τέτοια λες, γι' αυτό έρχεται ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καϊρίδης. Και λέει τα όσα λέει. Οπα. Έχουμε το απόσπασμα. Και να αφήσουμε την κυρία Καϊλή να κάνει καλά αυτό που ξέρει. Να βγει να μιλήσει. Να απολογηθεί. Και δεν θα απολογηθεί, θα φτάσουμε τώρα στη διαδικασία να καλούμε κάποιον να απολογηθεί. Να βγει να απολογηθεί. Έχουμε ούτως ή άλλως η κυρία Καϊλή έρχεται πάρα πολλές φορές εδώ και απολογείται. Έχουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Εγώ δηλαδή θα την αθωώσω, επειδή την έχετε σε πελάτη. Μα δεν είπα να την αθώσεις, κατάλαβες τι σου είπα. Να είμαι μαζί της. Θα την έχετε και εγώ είπα αυτά λες και γι' αυτό το λόγο έχουμε τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει τα όσα λέει. Έχουμε επιτέλους το απόσπασμα, να το δούμε. Ας μου απαντήσει κάποιος για να ξέρουμε. Δεν θα χαρίζουμε εδώ πέρα κάστανα στις όμορφες και στις γαρδενοφορούσες. Αχ, πάμε τώρα στα σχόλια, ξέρεις. Ναι. Αυτά που δεν μου αρέσουν επειδή, καθόλου. Δηλαδή είναι όμορφη, θα και δεν με κόφτει ότι στην ψηφοφορία λείπαν 27. Εγώ θα σε πάω σε άλλο θέμα. 20. Έλα, πάμε. Όχι. Εγώ καλωσορίζω την σύγκρουση με όλον αυτό τον εσμό, με τα σαπρόφυτα του εθνικολαϊκισμού. Εξίσταμαι για την προσβολή στη μνήμη του Πόντιου Πατέρα μου, αλλά και για όλον αυτόν τον εσμό που έχει διαχυθεί στο διαδίκτυο με ευθύνη των κυβερνώντων, σε συνεργασία με την ακροδεξιά αποφυάδα, παραφυάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι που γίνεται αυτό. Με την ακροδεξιά παραφυάδα. Απόφυση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνεργασία με λειτουργούν συγκοινωνούν τα δοχεία. Δημοσιεύεται στον ντοκουμέντο, βγαίνει στη Δημοκρατία. Δημοσιεύεται στο Μακελιό, βγαίνει στην Αυγή. Τα λέει η Αρτένα, τα παίρνει χθες τα tweets του Μιχαλολιάκου. Τώρα Στέφανε, το ρεπορτάζ του Μακελιό σου πάει στην Αυγή. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν μια απάντηση δεν στον κύριο. Δεν θέλουμε προσωπικό σχόλιο. Όχι, δεν μιλάω για προσωπικό σχόλιο. Εδώ έχουμε ολόκληρο ρεπορτάζ αύριο για τον κύριο Καϊρίδη. Τι νόμιζε ότι τον αφήσαμε έτσι. Αύριο θα το δούμε. Κυρία, ακούστε κυρία, πήγα να πω κυρία Καϊλή και κύριε φυλακή το στόματί μου. Καλά σου είπε. Θέμα με την κυρία Καϊλή. Σου έχει κάνει τίποτα η γυναίκα τη βρίζει. Θέμα. Ξέρετε τι με πειράζει. Με πειράζει ότι... Με πειράζει η ακούστε κυρία, όχι κυρία Παραδείση. Με πειράζει η βαθύτατη υποκρισία του πολιτικού συστήματος. Αυτό με πειράζει εμένα και με ενοχλεί. Γι' αυτό με στα κάγκελα συνέχεια. Γιατί λες, βγαίνεις και λες, το παίζεις εθνικό ψυχος. Το παίζεις έτσι, το παίζεις αλλιώς και όταν χρειαστεί η πατρίδα είσαι απόν. Καταλαβατε. Εμένα αυτό με εκνευρίζει. Αυτό τώρα, είναι για το λόγο αυτό κάνουμε και εμείς στο συγκεκριμένο θέμα. Ακριβώς. Είναι τροπή. Είναι τροπή και προκαλεί και οργή. Δεν έχω κυρία Παραδείση εγώ κάποια εμπάθεια με κανένα. Πάμε όμως γιατί δεν έχουμε και χρόνο για τα υπόλοιπα. Ο κύριος Καϊρίδης είπε κάποια πράγματα. Δικαίωμά του. Εμείς απαντούμε αύριο με ρεπορτάζ. Ρωτάμε λοιπόν τον λαλίστατο μυστήριο τύπο καθηγητή του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μου λέτε κύριε Καϊρίδη, στις 13 Απριλίου τέτοιες μέρες. Ναι. Πότε? Πριν από 17 χρόνια. Α. Πριν από 17 χρόνια. Το 2002, αν δεν κάνω λάθος. 17 χρόνια, 2002. 21 άτομα. Ναι. Θερίστηκαν από το θάνατο στα Τέμπη. Και ήταν τα παιδιά που επέστρεφαν στο μακροχώρι Μαθίας. Ναι, στο μακροχώρι Μαθίας. Ναι, ναι. Τραγωδία, συγκλονιστική. 2002, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. 21 παιδιά που είχα την συγκλονιστική εμπειρία να πάω να κάνω ρεπορτάζ την ημέρα της κηδείας στο χωριό τους. Και κινδυνεύσαμε οι δημοσιογράφοι, επειδή πήγαμε εκεί με τις κάμερες, να μας πετάξουν μέσα στους ανοιχτούς λάκους. Και καλά κάνανε τότε οι κάτοικοι. Εκεί λοιπόν παραβρέθηκε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Ναι. Το τι ακολούθησε, επακολούθησε εκεί, το τι έζησα στα μάτια μου, δεν θα σας το περιγράψω. Να βλέπω μάνες να κλαίνε κλπ. 21 μάνες, 21 πατεράδες κλαίγανε για τα παιδιά τους. Τι σχέση έχει με τον κύριο Καϊρίδη, θα σας πω. Τι σχέση έχει η τραγωδία. Η εταιρεία που πήγε κατηγορούμενη στο δικαστήριο γιατί φόρτωσε τις μελαμίνες φωτιάδες που σκότωσαν τα παιδιά ήταν η εταιρεία Ακρίτας, η οποία καταδικάστηκε μόνο για 4 χρόνια φυλακή
ο καθένας από αυτούς που ήταν τότε υπεύθυνοι. Ρωτάμε τον κύριο Κερίδη. Ναι. Είσαι, κύριε Κερίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δολοφόνων που σκότωσαν, περιμένετε, που σκότωσαν τότε τα παιδιά. Είσαι ή δεν είσαι. Δεν μιλάμε για οικογενειακή ευθύνη, γιατί εκεί είναι ο αδερφός σου που είναι μέλος. Και μισό λεπτό, και διευθύνων σύμβουλος της οικογένειας Σαραντίτη, που καταδικάστηκε για την ιστορία αυτή. Μάλιστα. Και ένας από τους δικηγόρους ήταν και ο κύριος Κούγιας, και τα θυμάται καλά. Όλα αυτά τα δεν μιλάμε για οικογενειακή ευθύνη. Λέμε όμως το εξής. Η εταιρεία δολοφόνων που σκότωσε τα παιδιά και έδωσε 8,5 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις. Είσαι ή δεν είσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό και σοβαρό, γιατί το απέκρυψες από το βιογραφικό σου. Τώρα τι θα το βάλεις. Γιατί το απέκρυψες, κύριε καθηγητά, από το βιογραφικό σου. Στην πορεία... Απέκρυψες ότι είσαι στην εταιρεία δολοφόνων κατά δικαστική απόφαση που σκότωσε τα παιδιά. Όντως είναι συγκλονιστικό το ρεπορτάζ το οποίο έκανες και θα δούμε αύριο στο Μακελιό. Και δεύτερον, είναι αληθές. Άλλο όμως είναι η πορεία του κάθε ανθρώπου, δηλαδή τα στάδια, η θέση που βρίσκεται και την επόμενη μέρα. Αποκρύπτει σκοπίμως από το βιογραφικό του ουσιώδη στοιχεία της πορείας της επαγγελματικής του. Ναι, και είναι δεύτερο, μια άσχημη στιγμή της καριέρας. Δεν είναι άσχημη στιγμή. Είναι εγκληματική αμέλεια που σκότωσε 21 παιδιά. Δεν νομίζω ότι φαίνεται. Δεν φταίει ο κύριος Κερίδης. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Θα βαφτίζει την γλώσσα στο μυαλό του όταν μιλάει και καταφέρεται κατά μέσο μαζικής ενημέρωσης που κάνουν ρεπορτάζ. Και δεύτερον, γιατί απέκρυψες, κύριε καθηγητά, ότι ήσουν υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού στην εταιρεία του Κόκαλη και το απέκρυψες και αυτό από το βιογραφικό σου. Άρα λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο αξιότιμο, αξιόλογο, σπουδαίο καθηγητή που αποκρύπτει από το βιογραφικό του ουσιώδη χαρακτηριστικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας. Κοίταξε, Στέφανε, σε ένα βιογραφικό σημείωμα μπορεί να έχεις 20 στοιχεία λέτε, και θέλεις να δημιουργήσεις μια εικόνα πιο... Αυτά. Συνοπτική και περιληπτική. Δεν ήθελε να κρύψει, αλλά μπορεί να μην ήθελε να το αναφέρει. Της εταιρείας του Κόκαλη. Και τι είναι κακό τώρα που ήταν στο τιμητικό Κόκαλη. Τιμητικό είναι, γιατί δεν το λες. Είναι θα κακό που ήταν στο Κόκαλη. Τιμητικό είναι, γιατί δεν το λέει. Ναι, άρα λοιπόν δεν του αρέσει αυτό δεν το κομμάτι. Όχι, δεν το λέει, γιατί ο αρχηγός του κατηγορεί τη διαπλοκή στο όνομα του Πέτρου Κόκαλη. Και έρχεται σε δύσκολη θέση. Και βγαίνει και λέει πράγματα που δεν τον τιμούν. Άρα λοιπόν, ήσουν στον Ακρίτα, στην εταιρεία δολοφόνων κατά καταδικαστική απόφαση, να το γράψεις στο βιογραφικό σου, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που σκότωσε 21 παιδιά στα τέλη. Εγώ βάζω μία τελεία σε αυτό, γιατί έχω τον κύριο Στέφανο Τανιμανίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποντίων. Καλησπέρα σας, κύριε Τανιμανίδη. Καλησπέρα σας, αλλά επειδή με ευνηδιάσατε, μόλις μπήκα στο σπίτι και δεν έχω εικόνα και δεν ακούω, μια φωνές άκουγα, αλλά δεν άκουγα. Δεν παρακολούθησα την εκπομπή. Σας ακούω, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Κύριε Τανιμανίδη, ένα σχόλιο θέλαμε ουσιαστικά. Παρακαλώ, πέστε μου. Για την εικόνα που παρουσίασαν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ψηφοφορία για τη γενοκτονία των Ποντίων. Κοιτάξτε, πρέπει για να προσάσει κάθε παρεξήγηση και για να δώσουμε τα πραγματικά. Καμία γεγονότα. Κομματική ταμπέλα, ναι. Παρακαλώ. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ως εύξηνος βρέσκη Ευρωπαίων πολιτών και ως Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού, εδώ και 25 χρόνια, δίνουμε μια μάχη στο Κοινοβούλιο, στη διεθνή κοινότητα, να την πείσουμε για όλα αυτά τα γεγονότα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πριν δύο χρόνια που πήγαμε πάλι η αποστολή μας, 100 άτομα, όχι εκδρομής, δημοσιογράφοι, επιστήμονες από την Αμερική, Αρμένια, Σύρια, από την Τουρκία, συνονοηθήκαμε με τους Ευρωβουλευτές ότι θα πρέπει για τα 100 χρόνια να κάνουμε κάτι πιο δυναμικό, κάτι πιο ουσιαστικό. Τι, να ετοιμαστεί ένα ψήφισμα τεκμηριωμένο και επιστημονικά, και έτσι αναθέσαμε στον κύριο Χρυσόγωνο ως καθηγητή νομικής να το τεκμηριώσει νομικά. Ναι. Με τους συνεργάτες δώσαμε ό,τι τα επιστημονικά στοιχεία, τα τεκμήρια, και ετοιμάσαμε ένα εξαιρετικό ψήφισμα με την προϋπόθεση, προσέξτε, οι εκπρόσωποι των κομμάτων να το πάνε στις πολιτικές ομάδες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο Βέμπερ, ο κύριος Ανδρουλάκης στο αντίστοιχο, λέω έτσι, ο κύριος Παπαδημούλης. Δυστυχώς, αυτό είναι το θέμα, γιατί δεν είναι ακριβώς το θέμα όπως παρουσιάζεται. Ναι, δυστυχώς αυτό δεν έγινε μέχρι τις λήξεις της θητείας, γιατί τον Απρίλιο, από ό,τι γνωρίζω, ήταν και η τελευταία συνεδρίαση. Με αποτέλεσμα, ναι,
το ψήφισμα αυτό να μην εγκριθεί να περάσει στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί για να συζητηθεί κάποιο θέμα πρέπει προηγουμένως... Άρα λοιπόν μας το κάνετε ακόμα χειρότερο, κύριε Κερατάνη. Την υποστήριξη που είχαμε, την είχαμε από την κυρία Καϊλή, απόλυτη, από τον κύριο Χρυσόγωνο, για να είμαι σαφής και συγκεκριμένος. Είχαμε απόλυτη στήριξη σε αυτό που κάναμε. Οι άλλοι από ό,τι κουβέντιασα, ευρωβουλευτές και έχω και μηνύματά τους, είπαν ότι είναι προεκλογική περίοδος κλπ. Εγώ δεν θέλω δεν τώρα αυτό. Μας είναι... το κάνετε όμως, κύριε Τανιμαδίνη, ακόμα χειρότερο, για ποιο λόγο. Να έρθει το θέμα στο κοινοβούλιο, να πει ένας ευρωβουλευτής, ο κύριος Μαριάς, νομίζω, ότι βάλει το στην ημερήσια διάταξη, που κακώς υπόθηκε, διότι εγνώριζε ότι δεν μπορεί να περάσει με αποτέλεσμα. Οι ευρωβουλευτές να απουσιάζουν, δεν ξέρανε, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Κύριε Τανιμαδίνη, ήρθε το θέμα στην ημερήσια διάταξη? Όχι. Ήρθε όμως σε μια συνεδρίαση για να αποφασίσουν και να αποφασίσουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Δεν έγινε η σωστή μεθόδευση. Πώς είναι? Από τις άλλο η μεθόδευση. Το αποτέλεσμα σας λέω. Εφόσον ο Βέμπερ πήγε μέσα και λέει όχι. Τώρα αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους, είναι άλλο πράγμα. Κύριε Τανιμανίδη, να σας πω κάτι. Μας αποκαλύψατε κάτι. Θα βρείτε πελάτη ο Μαριάς. Ο Μαριάς, ο οποίος είναι φίλος προσωπικός, για να σας πω κάτι. Έφερε το θέμα για να μπει στην ημερήσια διάταξη. Αυτό δεν μπορεί να έχει τύχει για τον απλούστατο λόγο, διότι αυτά προαποφασίζονται. Αυτή την απόφαση το δικό του κόμμα, η IDF, την πέρασε με την κυρία Θεοχάρου σε συνεννόηση με εμάς και από την Κύπρο. Και προς τιμήν της που το έκανε. Πού ήταν οι άλλοι βουλευτές οι Έλληνες για να συνενέσουν? Οι άλλοι βουλευτές πού, αγαπητέ κύριε? Πού ήταν, αγαπητέ κύριε, εκείνη την ώρα είχαν πάει για ύπνο? Ξαναλέω, γιατί δεν καταλάβατε, ξαναλέω, οι ευρωβουλευτές με τους οποίους χρόνια κάνουμε αγώνες, με αυτούς που κάνουμε, λέω ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε προηγουμένως να φέρουν το θέμα στις πολιτικές τους ομάδες. Άρα δεν το φέρανε, κύριε Τανιμανίδη μου, κύριε Τανιμανίδη, δεν το έφεραν στις πολιτικές ομάδες, οι πολιτικοί αρχηγοί αδιαφορήσανε, δεν ήρθε. Κύριε Τανιμανίδη, ένα λεπτό. Θέλετε να μου πείτε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων στην Ελλάδα αδιαφόρησαν και δεν το έφεραν στην πολιτική τους ομάδα? Των ευρωομάδων. Των ευρωομάδων. Των ευρωομάδων. Κάπου είναι ο κύριος Τσίπρας, κάπου είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Πότε το ζητήσατε? Εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν το ζητήσατε και οι αρμόδιοι των κοινοβουλευτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο δεν τα έφεραν. Δεν το μετέφεραν στα έτσι ακριβώς. Ακόμη χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Φυσικά εγώ τι είπα, ότι είναι καλύτερο? Όχι βέβαια. Αλλά να καταλαβαίνει και ο κόσμος ποια απήχηση είχε στα ελληνικά κοινοβουλευτικά κόμματα αυτά η δική σας έκκληση. Και σας είπα ποιοι, από ποιους είχαμε την απόλυτη υποστήριξη. Έχει σημασία. Μάλιστα. Κύριε Τανιμανίδη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Βέβαια, ο αγώνας συνεχίζεται. Και είμαστε βέβαιοι ότι το Σεπτέμβριο θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το ψήφισμα. Ναι, το ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Το Σεπτέμβριο. 100 χρόνια γίνεται αυτή η μάχη. Δεν είναι χθεσινή. Είναι μαραθώνιος. Ζήτω η μάχη. Και θέλουμε και εσάς μαζί μας. Να είστε κοντά μας. Ζήτω η Μάρθα. Εμείς κοντά μας. Εμείς κοντά είμαστε. Ζήτω η Μάρθα. Ζήτω η Μάρθα. Όχι, δεν είναι σοβαρά αυτά που λέει ο κύριος. Είναι υβριστικά και αστεία. Δεν ξέρω τι είναι. Είμαι αστείος εγώ. Είμαι σόβαρος εντελώς. Είμαι ένας γεροσκόπος εδώ. Βάζουμε το σκοτ του Πρόεδρου. Στο καφενείο, ναι. Στο καφενείο, ναι. Πιάζω τάβλη κάθε μέρα εδώ και ρίχνω τα εντελώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Τανιμανίδη. Πάμε. Ο Μάιος μήνας φέρνει στη μνήμη μας και μια άλλη γενοκτονία ενός προδρόμου του Χίτλερ, του Κεμάλ Ατατούρκ, που στις 19 Μαΐου του 1919 έσφαξε μισό εκατομμύριο ποντίους. Η Μαύρη Θάλασσα έγινε κόκκινη, ενώ λόφοι από κεφάλια ήταν στις πλατείες. Η μνήμη των ποντίων πρέπει να γιορταστεί. 19 Μαΐου του 1919 εισήλθε στην πόλη και έσφαξε 490.000 ανθρώπους. Κοκκίνησε η Μαύρη Θάλασσα. Οι παρατηρητές της εποχής είπαν ότι υπήρξαν πλατείες με κεφάλια αθώων ανθρώπων. Η Τουρκία δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.
Λοιπόν, Στέφανε, πάμε να δούμε πώς θα βγει το... Νομίζω ήταν η καλύτερη απάντηση αυτό το σποτ σε αυτούς οι οποίοι δεν δίνουν ούτε μία πεντάρα, κυρία Παραδίση και κύριε Σταυριανάκη, για τα σοβαρότατα εθνικά θέματα της πατρίδος μας. Ούτε μία πεντάρα. Αποκαλύφθηκε εδώ και 20 λεπτά ποια... Αυτό, μόνο και μόνο αυτό που κάνετε, που σφίγγετε τα χείλια, κυρία Παραδίση, είναι χαρακτηριστικό. Αποκαλύφθηκε ότι δεν δίνουν πεντάρα για τα εθνικά θέματα. Και ότι δεν έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο τους ανθρώπους και τους βουλευτές που θα μπορούσαν να μας εκπροσωπήσουν επάξια. Κρίμα. Κρίμα. Η εφημερίδα Αύριο βγαίνει με την φωτογραφία. Δεν θα διστάσουμε και θα το κάνουμε. Με τη φωτογραφία τη σημερινή εισαγγελικής λειτουργού, κύριε Σταυριανάκη, που αθώωσε στο δικαστήριο με την εισήγησή της, δεν θα πω το όνομα της εισαγγελέως στον αέρα, θα το δείτε αύριο στο περίπτερο, αθώωσε με την εισήγησή της και την εισαγγελική της πρόταση τον κύριο Θόδωρο Τσουκάτο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει ο κύριος Τσουκάτος για το 1 εκατομμύριο μάρκα που βούτυξε από τον κύριο Χριστοφοράκο και τα πήγε στο ταμείο του Πασόκ, με αποτέλεσμα να λαδωθεί όλο το πολιτικό σύστημα, ότι πρέπει να κηρυχθεί αθώος. Εμείς θα βγάλουμε το πρόσωπο της εισαγγελικής λειτουργού. Όχι για λόγους εκδίκησης. Όχι για λόγους καμίας εμπάθειας προσωπικής. Αλλά για συμβολικούς λόγους. Για να καταλάβουν όλοι και στην δικαστική εξουσία και στην πολιτική ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Πάει ο Τσουκάτος και απολογείται στο δικαστήριο και λέει: πήρα 1 εκατομμύριο βαλίτσα από τον Χριστοφοράκο και τα πήγα στον Πασόκ και τους λάδωναν. Και έρχεται μια εισαγγελική λειτουργός και λέει: αυτός ο Τσουκάτος. Γιατί λοιπόν ο ελληνικός λαός να πιστέψει σε κάποιο σύστημα δικαιοσύνης, στους ευρωβουλευτές που μας εξευτέλησαν, στους πολιτικούς που μας κοροϊδεψαν και σε όλους αυτούς τους τυχοδιώκτες που εξευτέλησαν τον ελληνικό λαό. Εγώ... Φτάνει! Μέχρι εδώ! Μέχρι εδώ και μην παρέχει! Εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα τα οποία καταχρέωσαν τις τράπεζες και τα ενθυλάχωσαν τα χρήματα έπρεπε να είναι εκτός κοινοβουλίου σήμερα, εντελώς. Γιατί το κάνανε. Ξέρετε γιατί την κάνανε τη μεθόδευση? Για να προστατεύσουν το σύστημα Σιμίτη και να μην φτάσει η έρευνα στον πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Λοιπόν, Στέφανα, σε ευχαριστήσω για όλες τις ειδήσεις και τουλάχιστον και τα σχόλια. Μιλήσαμε δημοσιογραφικά και εθνικά. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Να σε καλά, καλό βράδυ. Αύριο στα περίπτερα εφημερίδα Μακελιό.